Έτσι ήταν οι ήχοι τότε, δεν υπάρχουν πλέον. Εκτός μουσιακού ενδιαφέροντος. Αλλά οι βάσεις των Εγγλέζων υπάρχουν και θα υπάρχουν στο διήνεκες, άχρι our children and grandchildren, όπως έλεγε και ο πρώην πρόεδρος στον κύριο Γκόρντον Μπράουν της αυτής μεγαλειότητος. Χθες ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που ανακοίνωσε πανηγυρικό το τρόπο, ιστάμενος σε αναλόγιο με πλήθος υπουργών και άλλων ηγετών, βουλευτών κλπ. Στο Προεδρικό Μέγαρο την συμφωνία. Την συμφωνία που επετεύχθη, θυμάστε, υπεγράφει η συμφωνία αυτή την 15 Ιανουαρίου 2014, 64η επέτειο του ενωτικού μας δημοψηφίσματος, υπεγράφει υπό των κυρίων William Hague και Ιωάννη Κασουλίδη, υπουργών εξωτερικών Βρετανίας και Κύπρου, ισταμένου όπισθεν αυτών πλάι στην Βρετανική σημαία εν Λονδίνο, του κυρίου Αναστασιάδη. Και η συμφωνία αυτή έχει τον τίτλο «Διευθέτηση μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις κυρίαρχες περιοχές των βάσεων». Κυρίαρχες περιοχές των βάσεων, το Κ και το Π και το Β κεφαλαία, από το προήμιο απάκρου εις άκρον, από το προήμιο μέχρι το ακροτελεύτιο άρθρο, 15 συνολικά άρθρα, η Κ, Π, Β, κυριαρχία περιοχών των βάσεων, κατοχυρώνεται στο διηνεγκές. Δύο εφημερίδες σήμερα την έχουν πρώτη σελίδα, πρώτη είδηση, την χθεσινή, τις χθεσινές δηλώσεις του πρόεδρου Αναστασιάδη, η εφημερίδα Αλήθεια, η λεγόμενη απέσο του Προεδρικού, με τίτλο «Αναστασιάδης άνω και κάτω τελεία, πετύχαμε διπλό στόχο, καθαρή συμφωνία, ούτε ανταλλάγματα, ούτε μοντέλο Γιβράλταρ, μόνο αξιοποίηση των περιουσιών και ενίσχυση των δικαιωμάτων μας, απαριθμεί και τα 5 πλεονεκτήματα τα οποία πέτυχε η Κυπριακή κυβέρνηση στην συμφωνία με την Βρετανική», ενώ η εφημερίδα Πολίτης και αυτή έχουν στέλεχός της εντός του Προεδρικού, πρώην στέλεχός της εντός του Προεδρικού, με τίτλο «Σβήνει ανησυχίες και για την ΑΟΣ. Λεπτομέρειες της συμφωνίας για τις βάσεις έδωσε ο Πρόεδρος, βελτιώνει πρόνοιες των συμφωνιών του 60, άλλες 6 ασφαλιστές», ενώ η Αλήθεια γράφει για 5 πλεονεκτήματα, η εφημερίδα Πολίτης απαριθμεί 6 ασφαλιστικές δικλίδες. Καμία αμφισβήτηση της παρουσίας των Βρετανικών βάσεων σε αυτή την περιοχή της Κύπρου, σε αυτές τις περιοχές της Κύπρου. Και βεβαίως είναι μια συνέχεια της πολιτικής στάσης που είχαν ανέκαθεν και ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος, πρόεδρος Χριστόφιας, μια κοινή στάση να μην ανοίξουμε δεύτερο μέτωπο με τους Άγγλους, θυμάστε, κοινή στάση και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ μαζί και άλλα κόμματα βεβαίως, αλλά αυτοί ήταν πάντα επικεφαλής με τα ποσοστά τους. Και υπενθυμίζουμε ότι 4 μήνες μετά που είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Δημήτρης Χριστόφιας, τον Ιούνιο του 2008, είχε πάει στο Λονδίνο και είχε διαβεβαιώσει τον τότε πρωθυπουργό της Her Majesty, τον Γκόρντον Μπράουν, ότι το θέμα των βάσεων θα το λύσουν τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων μαζί. Και τον περηφανευόταν κιόλας ο κύριος Χριστόφιας όταν αγόρευε στην πρωτεύουσα του Αμερικανονατοϊκού Ιμπεριαλισμού, την Ουάσιγκτον, στους Μπρούκινγκς της Ουάσιγκτον. Δευτέρα ήταν, 27 Σεπτεμβρίου του 2010, με εκείνα τα αξιομνημόνευτα αγγλικά που τους απίφθινε. Διαβάζουμε στην κομματική εφημερίδα του ΑΚΕΛ την Χαραυγή και στην σελίδα 11 για αντιιμπεριαλιστική πορεία στις Βρετανικές βάσεις στις 10 μετά μεσημβρία. 10 προμεσημβρία θα πρέπει να είναι, λάθος στην εκτύπωση. Θα πραγματοποιηθεί αντιιμπεριαλιστική πορεία από την πλατεία Τροόδους προς τις Βρετανικές βάσεις. Εννοεί την πανκύπρια εκδρομή της ΕΔΟΝ την Κυριακή στο Τροόδος, στην καθιερωμένη κάθε χρόνο
εκδρομή της νεολαίας, της κομματικής νεολαίας του ΕΚΕΛ, και εννοεί το στρατόπεδο των Εγγλέζων εκεί και το Ραντάρ στο Τρόδος. Οι νέοι της Κύπρου, γράφει η Χαραυγή, ΕΚΑ και ΤΑΦΚΑΠΑ, θα πορευτούν μαζί καταγγέλλοντας την παρουσία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα μας, η οποία προσβάλλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι νέοι που παραμένουν πιστοί στα ιδανικά της ειρήνης, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, καταγγέλλοντας παράλληλα αυτούς που προσπαθούν να δώσουν συγχωροχάρτη στους νατοϊκούς και τους προσφέρουν γιν και είδωρ, διαγράφοντας τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ κατά του λαού μας κλπ. Λένε τα παιδιά του κυρίου Χριστόφια, των Ακελιστών, που δεν τα είπε ο κύριος Χριστόφιας όταν προσέφερε άχρη our children και grand children τις βάσεις των κύριων Γκόρτον Μπράουν και στους Αμερικανονατοικούς του Brookings της Ουάσιγκτον. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σίμος Αγγελίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελίδη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλουμε τα πρώτα σας σχόλια μετά την ανακοίνωση χθες και των 15 άρθρων της συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Βρετανία, και το κύριο θέμα που μας απασχόλησε κατά καιρούς, γιατί θα πρέπει να παραμείνει στην Κύπρο η βρετανική παρουσία αυτή των βάσεων. Μάλιστα, καταρχήν να πούμε ότι χθες ακούσαμε τον Πρόεδρο να επικρίνει εκείνους οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό και ορθά εξέφρασαν με βάση και το κείμενο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Ως αβάσιμες οι ανησυχίες τους, ότι δεν υπήρχαν ανταλλάγματα και ότι τα πάντα είναι θετικά σε σχέση με αυτήν τη συμφωνία. Εδώ θα πρέπει να, πριν πούμε στην ουσία της συμφωνίας, να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ του μνημονίου, το οποίο έγινε μαζί με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Χριστόφιαν, και την συμφωνία, η οποία έχει επιτευχθεί εντός εισαγωγικών από την Κυπριακή Δημοκρατία με το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη φορά. Εκείνο λεγόταν Μνημόνιο Συναντήληψης, 8-6 του 2008 ή κάπου εκείνη τις μέρες. Ναι. Πολύ σωστά, και εκείνο το Μνημόνιο Συναντήληψης σε καμία περίπτωση δεν ερχόταν να τροποποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο το παράρτημα όμικρο, κάτι το οποίο διαθένεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο μέσα στο άρθρο 11 της συγκεκριμένης συμφωνίας, της σημερινής συμφωνίας. Όπου φαίνεται καθαρά ότι στο άρθρο 11α η δήλωση. Το παράθυμα όμικρο, υπενθυμίστε στους ακροατές, τι είναι. Μάλιστα. Και θα εξηγήσουμε. Το παράθυμα όμικρον είναι έναν από τα πολλά παραστήματα τα οποία υπήρχαν στη συνθήκη εγκαθίδρυσης και στα οποία υπήρχε ο περιορισμός, είναι αυτό που πρέπει να δούμε, της χρήσης των εδαφών των βάσεων τόσο για τους κατοικούς, αλλά βεβαίως και για την Αγγλία. Για οποιοδήποτε τρόπο υπήρχε ένα περιορισμός και για την Αγγλία της χρήσης αυτής της περιουσίας εντός των βάσεων. Επομένως, η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε για πρώτη φορά να επαναδιαπραγματευτεί το παράστημα νόμικρο, και ο λόγος που επέλεξε να επαναδιαπραγματευτεί το παράστημα νόμικρο ήταν διότι υπήρχαν οι δηλώσεις και η τοποθέτηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι μεγάλες περιοχές των βάσεων δεν αξιοποιούνταν στρατιωτικά. Και ως εκ τούτου είχαν την καλή διάθεση να επιτρέψουν στους κατοίκους των βάσεων να τις αξιοποιήσουν. Δηλαδή τα απλά ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία δικαιούνταν θα τους έδιναν αυτό το δικαίωμα της αξιοποίησης αυτής της γης. Βεβαίως πρέπει να πούμε το πρώτο και μέγιστο λάθος, το καταλητικό λάθος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ότι αγνόησαν το παράστημα B της συνθήκης εγκαθίδρυσης, μέσα από το οποίο προκύπτει ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έκρινε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε μέρος του εδάφους της, τότε είχε την υποχρέωση να επιστρέψει τη γη, ενώ στην προκειμένη περίπτωση, με αυτήν την τροποποίηση που έχει γίνει, η γη παραμένει εντός της κυριαρχίας. Δηλαδή αυτό το κεφάλαιο που μας λέτε, το π, έλεγε ότι για εκείνες τις εκτάσεις γης, στις περιοχές που ονομάζονται κυρίαρχες περιοχές βάσεων, κάπα, πι, βήτα, η Βρετανία δεν τις ήθελε για τις στρατιωτικούς σκοπούς, θα έπρεπε να τις επιστρέψει υπό την κυριαρχία πλέον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αυτή την διευθέτηση συνεχίζει την κυριαρχία να την έχουν οι κυρίαρχες περιοχές των βάσεων, το καθεστώς των βάσεων.
Πολύ σωστά. Δηλαδή, αντί και υπενθυμίζουμε ότι θυμάστε τότε που ο Σερ προαχθής αργότερα σε Λόρδον Ντέιβιτ Χάνι χειριζόταν εκείνο το δικό του δημιούργημα σχέδιο Ανάν και υποσχόταν στην περίπτωση που το ψηφίζανε οι Ελληνοκύπριοι ένα μέρος των βάσεων, αναφέρθηκε και ποσοστό εδάφους, θα παραχωρεί το, θα εκχωρεί το η κυριαρχία του στην νέα, στο νέο συνεταιρισμό Common State, θυμάστε, το ονόμαζαν του σχεδίου Ανάν. Πολύ σωστά. Μάλιστα, εκεί πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη προσπάθεια προοποίησης της συνθήκης εγκαθίδρυσης, όπου εκεί ζητούσαν μάλιστα διευρυμένα δικαιώματα για να καλύψουν και τον θαλάσσιο χώρο και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Και εκεί να υπενθυμίσω ότι στη συνθήκη τη συγκεκριμένη, το πρόσθετο πρωτόκολλο 2 του σχεδίου Ανάν τότε, έλεγαν ότι εκείνοι οι οποίοι θα ήταν υπεύθυνοι για οριοθέτηση αυτών των νέων περιοχών και βεβαίως και για την θάλασσα, θα ήταν έναν άτομο το οποίο θα διοριζόταν από την πλευρά της αγγλικής κυβέρνησης. Εκεί βεβαίως ο κυπριακός λαός με αποφασιστικών τρόπων κατέριψε το σχέδιο Ανάν στην ολότητα του, αλλά εγώ πολύ φοβούμαι ότι φαίνεται να έχουν καταφέρει με πλάγιον τρόπο να επιτρέψουν αυτά τα οποία τότε προσπάθησαν σε εκείνο το στάδιο να ενσωματώσουν εντός του σχεδίου Ανάν. Και οι προβληματισμοί βασίζονται στα εξής γεγονότα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει αποδεσμεύσει μόνο την συμφωνία. Υπάρχει σαφής αναφορά σε σημειώματα τα οποία έχουν διαρρεύσει στον τύπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι υπάρχουν λεγόμενα agreed minutes, δηλαδή συμφωνημένα πρακτικά, μέσα στα οποία φαίνεται ότι υπάρχει διάσταση απόψεων για τη σημασία αυτής της συμφωνίας. Δηλαδή, η μια πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρεί ότι είναι μια μονομερή διακύση, ενώ η δική μας η πλευρά θεωρεί ότι είναι διεθνή συμφωνία. Και μάλιστα μέσα στο σημείο αυτό λέει ότι η θέση αυτή δεν περιλήφθηκε στη συμφωνία, αλλά μπήκε στα agreed minutes. Τα οποία agreed minutes, τα συμφωνημένα πρακτικά, αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της ερμηνείας και του τρόπου θεώρησης αυτής της συμφωνίας. Βεβαίως, εάν η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί διεθνή συμφωνία, τότε κατά το άρθρο 169 του Συντάγματος θα πρέπει να περάσει από την Βουλή και να εγκριθεί υπό την αίρεση... Είπατε, θέσατε ένα εάν κατά την κρίση της Κυπριακής Κυβέρνησης κριθεί ως διεθνή συμφωνία. Δεν είναι διεθνή, αφού το λέει η ίδια η συμφωνία, είναι διευθέτηση μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Μάλιστα, και φαίνεται στο τέλος της συμφωνίας να υπογράφουν εκ μέρους της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκ μέρους της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας και της Βορείας Ιρλανδίας. Όμως φαίνεται ότι ήταν ένα σημείο στο οποίο υπήρχε η διαφωνία και έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές να μην καταγράφεται αυτή η διαφωνία τους. Αφήνουν μια επικοδομητική ασάφεια στον τρόπο με τον οποίο η κάθε πλευρά θα ερμηνεύει την σημασία αυτής της συμφωνίας, η οποία επαναλαμβάνω ότι εντός του άρθρου 11 φαίνεται να λέει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, η δήλωση αυτή, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο, σας έχω εξηγήσει, το θεωρεί ότι είναι μια μονομερής δήλωση. Άρα η δήλωση από την κυβέρνηση της αυτής μεγαλειότητας αναφορικά με τη διοίκηση των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων, η οποία ήταν το αντικείμενο της ανταλλαγής διακοινώσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της 16ης Αυγούστου του 60, θα συνεχίσει να ισχύει στο βαθμό που τρόνιες της δεν είναι ασύμβατες με αυτές τις παρούσες διευθέτησεις. Επομένως έρχεται αυτή η συμφωνία και επικαιροποιεί την προηγούμενη συμφωνία η οποία υπήρχε τότε του παραστήματος Όμικρον. Είναι το αντίστοιχο του πολυσυζητηθέντος κατάλοιπου εξουσίας. Να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα η εφημερίδα Πολίτης προβάλλει στην κύρια είδησή της τον τίτλο «Σβήνει ανησυχίες και για την ΑΟΖ». Ενιαίο με το υπόλοιπο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθίσταται το έδαφος των βάσεων, το οποίο απελευθερώνεται για σκοπούς ανάπτυξης. Χρησιμοποίησε και το ρήμα απελευθερώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, ενιαίο θεωρείται και για σκοπούς εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου και στη θάλασσα, ο οποίος αναγνωρίζεται ότι ανήκει αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η κωδικοποίηση της συμφωνίας για τις βάσεις, την οποία έκανε χθες δημοσίως ο πρόεδρος Αναστασιάδης, σβήνει και τις όποιες ανησυχίες
είχαν κατά καιρούς εκφραστεί από διάφορους για προσπάθεια των Βρετανών να αποκτήσουν λόγο στην Κυπριακή ΑΟΖ, γράφει η εφημερίδα Πολίτης. Βεβαίως, αυτόν πρόκειται Να σας υπενθυμίσω, κύριε Αγγελίδη, ότι η εφημερίδα Πολίτης, όταν και το είχε ανακαλύψει ένας από τους πρώτους, ήταν ο Κώστας ο Μαυρίδης, όταν είχε ανακαλύψει εκείνα τα δόλια του σχεδίου ΑΝΑΝ για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και αυτό που είπατε προηγουμένως με τον ορισμό ενός Βρετανού να αποφασίσει την έκταση κλπ. κλπ. Της θάλασσας, η εφημερίδα Πολίτης με επικεφαλής της προσπάθειας τον νυν σύμβουλο του κυρίου Αναστασιάδη στο Προεδρικό, τον κύριο Μακάριο Δρουσότη, επέμενε ότι όλα αυτά που έλεγαν οι ανησυχούντες ήταν παραμύθια. Τώρα το τι περιέχει μια συμφωνία, κάποιος μπορεί να τη διαβάσει και να ξέρει ακριβώς τι περιείχε. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι περιείχε το παράρτημα 2 του πρόσθετου πρωτοκόλου της συνθήκης εγκαθίδρυσης σε σχέση με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Είναι μια απλή ανάγνωση, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι περιέχει. Όμως, επανέρχομαι στο σημερινό θέμα. Και αυτή η συμφωνία θα πρέπει να διαβαστεί πάντοτε με βάση την δεδηλωμένη έκφραση με τον πλέον επίσημων τρόπων της πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως αυτή εκφράστηκε και απορρέει μέσα από την Λευκή Βίβλον, που είναι η βίβλος πολιτικής για τις υπεράκτιες περιοχές που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, ως έχει εγκριθεί τον Ιούνιο του 2012 με υπογραφή του κυρίου Κάμερον και του κυρίου Χέικ, το οποίο Λευκή Βίβλος, που επαναλαμβάνω είναι η πολιτική επίσημη του Ηνωμένου Βασίλειου, λέει το εξής στη σελίδα 8. Είναι ένα έγγραφο παρεμπιπτόντος 122 σελίδες. Στη σελίδα 8 λέει το εξής. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύεται στο να υπερασπίσει τις περιοχές αυτές και μέσα στις περιοχές στη συνέχεια αναφέρεται και η βάση στην Κύπρο για να προστατεύσει τους their peoples. Their peoples στο διεθνές δικαίωμα ονομάζεται η αναφορά στους λαούς. Άρα στους λαούς οι οποίοι υπάρχουν εντός από εξωτερικές απειλές και να διαβεβαιώνει και να διασφαλίζει τα δικαιώματα αυτοδιάθεσης. Επομένως, η επίσημη πολιτική της Αγγλίας, η οποία δεν διαφοροποιείται με αυτήν τη συμφωνία, για όλες τις βάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη λαών και ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης εντός αυτών. Έτσι σου έρχεται να τους αρπάξεις με μια βρεγμένη σανίδα για αυτή την αναφορά τους στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών και να τους κάνεις μαύρα τα οπίστια, όταν ο Κυπριακός λαός 15 Ιανουαρίου του 1950 εξέφρασε το δικαίωμα, διεκδίκησε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης για να ενωθεί με την Ελλάδα. Έσπευσαν οι πρόγονοι τους, οι προηγούμενοι της αυτής μεγαλειότητος πρωθυπουργοί, κυβερνήσεις, foreign office κλπ. Κλπ. Εισήγαγαν την Τουρκία στο Κυπριακό και δημιούργησαν το Κυπριακό πρόβλημα. Αυτοί το δημιούργησαν από το 1950 και εντεύθυν. Σίγουρα. Και πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε και εμείς για το θέμα των βάσεων, που είναι διαχρονικά κατανόητη η νοοτροπία της υποτέλειας που έχουμε προς τους πρώην κατακτητές και μας διακατέχει ως... Μας κάνει όμως εντύπωση, κύριε Αγγελίδη. Μπορεί να είσαστε νεότερος και να μην τα θυμάστε, νεαρότερος και να μην τα θυμάστε. Στην Βουλή των Αντιπροσώπων, κάθε φορά που εγγραφόταν θέμα περί Βρετανικών βάσεων, οι τελευταίοι που ενέγραφαν θέμα ήταν η ΕΔΕΚ, θυμόμαστε. Ήταν πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Χριστόφιας και κλωτσώντας στο διηνεκές τα πράγματα, έψαχνε να βρει, λέει, διεθνούς κύρους συμβούλους και ειδικούς και εμπειρογνώμονες για το θέμα των βάσεων ο Χριστόφιας, προκειμένου να μην κάνει τίποτα. Και η Βουλή στις διακηρύξεις τους μέσα στην Βουλή, όλοι οι βουλευτές ήταν βεβαίως εναντίον της συνέχισης των βάσεων. Μου φαίνεται μόνο ο κύριος Χρήστος Πουργουρίδης ήταν τότε βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχε υποστηρίξει τις βάσεις και ανέπεμψε και ακάθιστον ύμνων υπέρ των Βρετανικών βάσεων. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία κάποιος μπορεί να υιοθετήσει στην γενικότερη στοχευμένη πολιτική της απομάκρυνσης των βάσεων. Βεβαίως, εμείς ως κράτος έχουμε επιλέξει να λέμε ότι προτιμούμε να μην ανοίξουμε ένα δεύτερο μέτωπο με το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανοιχτό το Κυπριακό. Βεβαίως, κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει αυτή την πολιτική στάση στο ότι η Αγγλία, ακούγοντας αυτό το πράγμα, έχει κάθε όφελος
να επιμηκύνει και να διονύσει την κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι γνωρίζει ότι σε περίπτωση επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος, τότε θα ασχοληθούμε μαζί τους. Άρα είναι προς όφελός της να διονύσει αυτήν την κατοχή και υπενθυμίζουμε ότι κάθε χρόνο ο εισηγητής του ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό είναι η Βρετανία και υπενθυμίζω ότι κάθε χρόνο η Κυπριακή Δημοκρατία τρέχει να κάνει τις τροπολογίες για να βελτιώσει οριακά, διότι το ψήφισμα από το πρώτον Α μέχρι και την τελευταία τελεία είναι πάντοτε τραγικό και εναντίον των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά είναι πάντοτε εκείνοι οι οποίοι εγγράφουν αυτόν τον ψήφισμα. Αν μπορούμε απλά να επανέλθουμε στη συμφωνία σε έναν από τα σημεία τα οποία αναφέρεται συνέχεια. Πολύ τροχάδι, πολύ τροχάδι. Επί τροχάδι, για την απελευθέρωση εδαφών. Αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Αν υπήρχε ένα απελευθέρωση εδαφών, θα έπρεπε να εφαρμοστεί το παράστημα B. Εμείς επιλέξαμε όχι μόνο να δώσουμε δικαιώματα στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι διαμένουν εκεί, αλλά πλέον έχουμε ανοίξει το δρόμο σε οποιοδήποτε θέλει να έρθει εντός των βάσεων, είτε είναι εταιρεία. Είτε είναι εταιρεία αγγλικών συμφερόντων, είτε είναι Ευρωπαίος πολίτης και άρα Άγγλος, ο οποίος πλέον θα μπορεί να διαμένει μόνιμα εντός των βάσεων. Και επαναλαμβάνουμε και υπενθυμίζουμε την τοποθέτηση της Αγγλίας στη Λευκή Βίβλο. Ευχαριστούμε ότι πολύ. Πλέον οι λαοί εντός έχουν το δικαίωμα να αυτοδιάθεση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελίδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.